Δια τη μεγάλη σου δόξα.
Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, ελέησο. Περ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, ελέησο. Περ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπιστέως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εν αυτό, του Κυρίου δεηθώμε. Του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, ελέησο. Περ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονύμου, του Επισκόπου ημών Φιλοθέου, εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, ελέησο. Περ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, ελέησο. Περ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, ελέησο. Περ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε. Και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, ελέησο. Περτουριστήνε ημάς από πας θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
Αγία Σαχράντου υπερευλογημένη εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας. Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογή ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εν του άσμου το άναμα το Κύριον εν τη ζωή μου
Υπότιτλοι AUTHORWAVE
Oh, Lord Jesus.
Yeah.
ουράνιε βασιλεύς, παράκλητε αγαθέ, Κύριε, Κύριε. Επίβλεψον εξ ουρανού και είδεν και επίσκεψε την άμπελον ταύτη και κατάρτισε αυτή. Είναι φύτευσε η δεξιά
υπόσχομεν. Εν έγκατε το Κυρίο. Εν έγκατε το Κυρίο. Δόξαν και τιμή. Σοφία. Προς Τιμόθεον πρώτης επιστολής Παύλου το αναγνωσμό. Πρόσχομαι τέκνον Τιμόθε πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος εις τούτο γάρ και κοπιόμεν και ονειδιζόμεθα ότι ελπήκαμεν επί Θεό ζώντι ως εστί σωτήρ πάντων ανθρώπων μάλιστα πιστών. Παράγγελε ταύτα και δίδασκε μη δίσου της νεότητος καταφρονήτω αλλά τύπος γίνου των πιστών εν αγάπη, εν πνεύματι, εν πίστη, εν αγνή. Και τη αναγνώση, τη παρακλήση, τη διδασκαλία. Μία μέλη του εν συγχωρίσματος, ο εδόφηση διαπροφητεία. Μετά επιθέσεως των χειρών του πρεσβυτερίου. Ταύτα μελέτα εν τούτης φανεράει εν πάση ειρήνηση το αναγνώσαντι.
του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο διήρχε το Ιησούς στην Ιεριχώ και ειδού ανήρωνόματι καλουμένος Ζακχαίος και αυτός είναι αρχιτελώνης και ούτως είναι πλούσιος και ζητεί ειδήν τον Ιησούν της εστίν και ούκ η δυνατό από του όχλου ότι τη ηλικία μικρόσιν και προσδραμών εμπροσθέν ανέβει επί σικομορέαν ή να είδη αυτόν ότι εκείνης η μελέ διέρχεστε. Και ως ήλθεν επί των τόπων, αναβλέψας ο Ιησούς είδεν αυτόν και είπε προς αυτόν, Ζακχέ, σπεύσας κατά βήθη, σήμερον γάρ εν το οίκο σου δίμε μήνε. Και σπεύσας κατέβη και είπε δέξα το αυτόν χαίρον και ειδώντες πάντες διεγόγγιζον λέγοντες ότι παρά αμαρτωλό ανδρήμ εισήλθε καταλύσε. Σταθείς δε Ζακχαίος είπε προς τον Κύριον ιδού τα ημίση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδομη της πτωχής και ή την οστιέ σηκωφάντησα αποδίδομη τετραπλούν. Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς ότι σήμερον σωτηρία το οίκο τούτο εγένετο καθότι και αυτός Υιός Αβραάμ εστίν. Ήλθε γάρ ο Υιός του ανθρώπου ζητήσε και σώσε. Oh.
διδάξον ημάς ο Θεός της η χάρητη σοφία. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, σι δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριο Δεϊθόμεν, που είσαι αξιός των συγκεδεμένων μας αρχικές ημιμίες και τονές, προσέχειας την προσεκτική Thank you.
αρχιερώσυνη σου μνηστή, Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αείμ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και Δημητρίου Πρωτοδιακόνου και πάσης της εν Χριστώ το Θεό ημών αδελφότητος, συμπαντός του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταγήν αέρα και θάλασσα φιλοχρίστου ελληνικού στρατού, των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος και πάντων των αγωνιζομένων, δια τα ιερά και τα όσια της φυλής και του γένους των Ελλήνων, πάντων ημών των συνελθόντων, των εν ευλαβία και μυστική προσευχή μετεχόντων και δεωμένων εις την ανέμακτον και ιεράν μυσταγωγίαν ταύτην, πάντων των συνεργατών ημών εν το ιερό καθεδρικό ναό τούτο, των εκκλησιαστικών επιτρόπων των ιεροψαλτών, των μελών της φιλοπτώχου ενώσεως, των εργαζομένων, των διακονούντων εθελοντών και εθελοντριών εν το ναό και το Αγίο Βήματι τούτο. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών, των υποδοκιμασιών, θλίψεων, αδικιών και πάσης επιθέσεως του αρχεκάκου υποφερόντων, των εν ασθενείες κατακειμένων, των εν πολέμω και βομβαρδισμής, αμάχων και εγκαταλελειμμένων συνανθρώπων ημών και πάντων των εντυλαμμένων ημίν της αναξής εύχεστε, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεία αυτού πάντοτε, νύχτε αγίπης αιώνας, τον αιώνων. Τον μακαρίων και αηδήμων κτητόρων και ανακαινιστών του Αγίου και Ιερού και Πανσέπτου Καθεδρικού Ναού των Αθηνών, πάντων των πρώιμων ιερατευσάντων και διακονισάντων εν το Ιερό Καθεδρικό Ναό τούτο, της ψυχής του μακαριστού Αρχιεπισκόπου και Ποιμενάρχου ημών Χριστοδούλου, των αηδήμων ευεργετών ημών Τιμοθέου, Τίτου, Κωνσταντίνου και Νικοδήμου των Αρχιεραίων, Γεναδίου και Ανανίου των Ιερομονάχων, πάντων των πατέρων των υπέρ της πίστεως και της Ελλάδος της φυλτά της πατρίδος ημών, ηρωικώς αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων, εις τους αμυντικούς και δικαίους απελευθερωτικούς αγώνας του γένους των Ελλήνων, των ατάφων νεκρών, των εις τα παιδεία των μαχών τελειωθέντων, πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων, γονέων, αναδόχων, διδασκάλων και οικείων ημών εν τη πίστη. Μνήστητη Κύριε και της ψυχής του αηδήμου προκατόχου ημών, ανηλαιός βασανιστέντος και μαρτυρικός πελιοθέντος
εν τη ηρωική εξόδο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, κατά την εθνικήν ημών παλιγενεσίαν επισκόπου Ρωγών γενωμένου Ιωσήφ Αρχιερέως και πάντων των πρώιμων αρχιερατευσάντων, εν τη Ιερά Επισκοπή των Ρωγών, μνηστή Κύριος ο Θεός επί τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων της Ιεροσύνης, Ιεροσύνης και Αρχιδιακονίας. Συμφέροντα τες ψυχές
κρίνει το κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Και πάλι ερχόμενον
μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας και σπετέλους, και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιόν, το εκπατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρή και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Τον επινίκιον ύμνον άδοντα, βόντα και κραγότα και λέγοντα. Put
ημνής διαθήκης το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμάρτιον. Με μνημένη της ουδέα κάψε τον εις με την περιμόν και την υπερημόν στα Δευτέρας και δόξου πάλι παρουσίας. Thank you.
Και εις τους αιώνας των αιώνων.
ανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός η. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Καταξίωσον την κρατεά σου, Κύριε, με τα δοημήν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και δημών παντή το λαό. Ευαγγελική περικοπή, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, μας αποκαλύπτει την δύναμη που προέρχεται από το πρόσωπο του Χριστού, την ακτινοβολία της αγάπης και της θεότητός Του προς πάντας, η οποία έχει την δύναμη να μεταβάλει τις συνειδήσεις των ανθρώπων και να αναγεννά εν Χριστώ κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Γι' αυτό και στην περικοπή μας βλέπουμε την κατά Θεόν αλλίωση επί τα Κρήτο που υπέστη ο Ζακχαίος. Ο Κύριος διήρχετο μέσα από την Ιεριχώ. Πλήθος ανθρώπων τον ακολουθούσε. Ήθελαν να ακούσουν τον λόγο του, να τον δουν, να τον συναντήσουν, να υποβάλουν τα αιτήματά τους, να αποκομίσουν των ασθενειών τους. Μεταξύ αυτών και ο Ζακχαίος, ένας αρχιτελώνης και ιδιαίτερα πλούσιος άνθρωπος, ο οποίος είχε συνάξει αυτόν τον πλούτο με αδικίες που δεν μπορούν να συμβαδίσουν με την ηθική της πίστεως. Ο άνθρωπος αυτός, επειδή ήτο μικρόσωμος, χαμηλού σωματικού αναστήματος, τι έκανε? Δεν υπελόγησε την κοινωνική του θέση, το αξίωμα, τον πλούτο του, αλλά ανέβηκε πάνω σε ένα δέντρο, σε μια σικομουριά, για να μπορέσει να δει τον Χριστό. Τι ήταν αυτό που προσήλκησε αυτόν τον άνθρωπο για να συναντήσει τον Χριστό? Τι ήταν αυτό το αίσθημα που κυριάρχησε στην ύπαρξή του και τον οδήγησε να πραγματοποιήσει αυτήν την επιθυμία της συναντήσεως με τον Κύριο της δόξης? Προφανώς το κενό που αισθανόταν μέσα στην ψυχή του. Προφανώς ο έλεγχος της συνειδήσεως
από τις πρωτοφανείς αδικίες που είχε επιτελέσει στην ζωή του. Προφανώς η έλλειψη κοινωνίας με τον Θεό, η οποία οδηγεί τον άνθρωπο και στην κοινωνία την αληθινή με τους άλλους ανθρώπους, από την ύπαρξη δηλαδή στην συνύπαρξη, γιατί κανείς, αδελφοί μου, δεν μπορεί να υπάρξει μόνος του, χωρίς τον Θεό και την παρουσία των άλλων ανθρώπων δίπλα του. Και προφανώς ο Ζακχαίος εννόησε ότι αδικώντας τους ανθρώπους αδικεί πρώτιστα τον εαυτόν του. Γιατί όταν ο άνθρωπος αδικεί τους άλλους ανθρώπους, δεν ζει με αρετή. Τι σημαίνει όμως αρετή για την Ευαγγελική Ηθική? Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οικουμενικός πατήρ και διδάσκαλος, του οποίου την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων εορτάσαμε εχθές, μας λέγει τα εξής. Αρετή δεν είναι ούτε τα χρήματα, ώστε να φοβηθείς, άνθρωπε, την φτώχεια, ούτε η υγεία του σώματος για να φοβηθείς την ασθένεια, ούτε η εκτίμηση των πολλών ανθρώπων για να αποφύγεις την κακή φήμη, ούτε απλά και αόριστα το να ζει κάποιος ώστε να σου φανεί φοβερός ο θάνατος. Αρετή είναι η ακριβής παραμονή στην αληθινή πίστη και ο ορθός τρόπος ζωής. Αυτά κανείς δεν μπορεί να τα ληστέψει, αν αυτός που τα κατέχει τα φυλάτει με την ανάλογη προσοχή. Επομένως, η πίστη του Ζακχαίου στο πρόσωπο του Χριστού ήταν αυτή που τον οδήγησε να αναθεωρήσει τον βίο του, την αναστροφή του, την συμπεριφορά του και να ζητήσει από τον Θεό να επέλθει η αλλαγή, ο φωτισμός, η αρετή, η δικαιοσύνη. Γι' αυτό και όταν, αγαπητοί μου, άρχισαν κάποιοι να κατηγορούν τον Χριστό εκεί στην Ιεριχώ ότι καταδέχεται να εισέλθει στην οικία ενός αμαρτωλού όπως ο Ζακχαίος, τι είπε ο Ζακχαίος ενώπιον πάντων? Ιδού, τα ημίση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδομη της πτωχής, και ή την όστιε συκοφάντησα αποδίδομη τετραπλούν. Βλέπετε πως ενήργησε η ορθή πίστης και η χάρις του Θεού για να αλλοιωθούν τα φρονήματα του Ζακχαίου. Τα μισά από τα υπάρχοντά μου, λέγει στον Χριστό, δίδω στους πτωχούς και όποιον εξαπάτησα με δόλο και απάτη θα τον αποζημιώσω στο τετραπλάσιο. Εδώ φαίνεται καθαρά πώς η πίστης επηρεάζει το φρόνημα του ανθρώπου και πώς μας βοηθεί να ζήσουμε με αρετή. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε
στους παρισταμένους ότι σήμερα σώθηκε αυτός ο άνθρωπος και όλος ο οίκος του, γιατί ο Υιός του ανθρώπου ήλθε στον κόσμο για να σώσει το απολωλός. Απολωλός, από το ρήμα απόλυμε, που σημαίνει χάνομαι, καταστρέφομαι, βυθίζομαι στον θάνατο, χάνω τον δρόμο μου, απομακρύνομαι από τον Θεό. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, όχι για να δικάσει, όχι να καταδικάσει, αλλά για να σώσει, να θεραπεύσει, να αγιάσει, να επουλώσει τις πληγές των ανθρώπων, να τους βοηθήσει να ζήσουν με ορθή πίστη και ορθό βίο, δηλαδή με αρετή. Γι' αυτό κάποτε, αδελφοί μου, όπως περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, όταν ο Χριστός μας ήθελε να επισκεφθεί την Σαμάρια και οι κάτοικοι της περιοχής δεν τον δέχθηκαν και οργισμένοι οι δύο μαθητές του, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, του είπαν «Θέλεις να παρακαλέσουμε τον Θεό να στείλει φωτιά και να καύσει αυτούς τους ανθρώπους που δεν σε δέχθηκαν?» Ο Χριστός τους απάντησε ότι δεν γνωρίζετε βέβαια ακόμη το δικό μου πνεύμα, γιατί ο Υιός του ανθρώπου, επαναλαμβάνει ο Χριστός μας, δεν ήλθε για να καταστρέψει τους ανθρώπους, αλλά για να τους βοηθήσει να πλησιάσουν εν αληθεία τον Θεό της αγάπης, της αγιότητος, της χάριτος, του φωτός, της αληθείας, τον Θεό που γεμίζει την ύπαρξή μας και μας εξανθρωπίζει και μας αναδεικνύει, δηλαδή, σε αληθινούς ανθρώπους, εικόνες έμψυχες της παρουσίας Του. Οι λόγοι αυτοί του Ιησού Χριστού μας υπενθυμίζουν τον λόγο της Παλαιάς Διαθήκης, όπως τον καταγράφει ο προφήτης Ιεζεκιήλ. Λέγει εκεί «Το απολωλός ζητήσω και το πλανόμενον επιστρέψω και το συντετριμένον καταδύσω και το εκλείπον ενισχύσω». Δηλαδή, λέγει ο Θεός, θα αναζητήσω το χαμένο πρόβατο και θα φέρω πίσω το παραστρατημένο. Στο πληγωμένο θα βάλω επιδέσμους και το αδύναμο θα το δυναμώσω. Αυτό είναι, αγαπητοί μου, το έργο του Θεού. Γι' αυτό λέγει ο Χριστός μας, «Ο Πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι». Αυτό είναι το έργο του Θεού, η σωτηρία του ανθρώπου. Γιατί η Εκκλησία δεν είναι δικαστήριο, αλλά είναι θεραπευτήριο, όπου θεραπεύει τις ψυχικές νόσους των ανθρώπων δια της μετοχής μας στο φως και την αγιότητα του Χριστού, δια της δυνάμεως του Λόγου του Θεού, δια της χάριτος και του φωτισμού της αγάπης του Θεού, που είναι πιο δυνατή από τον θάνατο και μπορεί να μας διατηρήσει στην ζωή, στον παρόντα αιώνα και τον μέλλοντα. Αμήν. Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Amen.
ασημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουθή μεταλαβώντες των Θείων Αγίων αφαλών, ουρανίων και ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητή. Την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε εσύ Δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσε ημάς των επουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εκκλησίες της ενδόξου Θεοτόκου και αη Παρθένου, Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Κι εσύ ο αγιασμός ημών, κι εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη προέλθομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπε πειθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε ειρήνην το κόσμο σου δώρισε τις εκκλησίες σου της ιερεύση, της άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, γιατί πάσα καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων και σι την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα αυτήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Yeah.
του ευθνάστη αυτού και αχάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε δόξα Σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε, ευλόγησον. Θεός εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας απ' του Μητρός, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, της υπερμάχου στρατηγού του γένους ημών, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αηλών Νοερών, δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες, του Τιμίου ενδόσου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των πανεφήμων Αποστόλων, πρώτου κορυφαίου Αποστόλου Παύλου, διδασκάλου των εθνών και ιδρυτού της Εκκλησίας ημών, καλλινίκων μαρτύρων, Εφραίμ και Ισαάκ των Σύρων, Παλαδίου του Οσίου και της μάρτυρος χάριτος, όν την μνήμην επιτελούμεν και την χάριν επικαλούμεθα, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Συγκεκινημένη από το ωραιότατο και περιοπτικότατο μήνυμα, κήρυγμα του αδελφού, του πατρός Νεκταρίου, ευχόμεθα, παιδιά μου, καλή δύναμη και με το καλό να εισέλθει και ο μήνας Φεβρουάριος και η μεγάλη εορτή της Υπαπαντής, βοήθειά μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.